αποτέλεσαν αντικείμενο προσεκτικών επιλογών, θέλοντας να δώσουμε το στίγμα μας σχετικά με το πώς θα προσεγγίζουμε τα πράγματα από τα απλούστερα, όπως μια συνέντευξη τύπου που είναι σημερινή, μέχρι τα σπουδαιότερα, όπως είναι η κοινωνική διαχείριση του τόπου που να επιλεγούμε να την κάνουμε. Ο τόπος της συνάντησης είναι η πρώτη τοποθέτησή μας σε σχέση με τη γειτονιά, τα προβλήματα, τις δυνατότητες αλλά και τους ανθρώπους της. Νέοι άνθρωποι επαναχρησιμοποιούν αυτόν εδώ το χώρο, ένα παλιό κτίσμα σε μια περιφερειακή γειτονιά της πόλης, του δίνουν νέα πνοή και αυτό αποτελεί πολιτιστικό τόπο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών. Με την ίδια σημειολογία, νέοι στον αυτοδιοικητικό στίβο άνθρωποι, όλοι εμείς, επιθυμούμε να δώσουμε μια νέα ζωή στον τόπο μας, να γίνει ο τόπος μας σημείο συνάντησης όλων μας. Η θεατρική σκηνή αποτελεί για μας τον πρώτο επίσημο βήμα μας. Είμαστε όντως εδώ, με προτάσεις και όνειρα για το αύριο του τόπου μας. Ο τρόπος που επιλέξαμε να συστηθούμε, ένα ολιγόλεπτο βίντεο των προσώπων, αποτελεί για εμάς οπτικοποίηση της ταυτότητας των μελών της ομάδας μας. Ας ξαναδούμε προσεκτικά ένα πλάνο, να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σας παρέχουν όλη την πληροφορία που θέλουμε να έχετε για μας. 1. Τα πρόσωπα της ομάδας, η εικόνα όλων μας. Κρίναμε ότι άνθρωποι με προσωπικότητα και προσόντα δεν μπορούν να παρασυζητούν με μια απλή εκφώνηση των ονομάτων τους. Καθένας από εμάς έχει διαγράψει στη συνείδηση των συμπολιτών του μια προσωπική πορεία και γι' αυτό επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα. Αξιόλογα μεμονωμένα πρόσωπα δημιουργούν μια δυναμική ομάδα. 2. Ονοματεπώνυμο. Η δύναμη του ατόμου. Τονίζουμε το ονοματεπώνυμο καθενός από εμάς. Γιατί στόχος μας είναι να υπάρχουμε ισότιμα και να συλλειτουργούμε όλοι στα πλαίσια μιας ομάδας. 3. Ιδιότητα, επάγγελμα. Κάτω από το όνομα του καθενός αναγράφεται η ιδιότητά του, αναγράφεται η επιστημονική του κατάρτιση. Η επιλογή των επαγγελματικών προφίλ δεν προέκυψε διόλου τυχαία, εφόσον στόχος της ομάδας είναι να στελεχώσει αναγνωστικό αντικείμενο με ικανούς διαχειριστικά ανθρώπους. 4. Όνειρα, επιδιώξεις. Καθένας από εμάς διατύπωσε τα όνειρα για τον τόπο του, ενώ η σημερινή μας παρουσία αποτελεί και δέσμευση. Δέσμευση να εργαστούμε σκληρά για να γίνει η ευχή πραγματικότητα. Και είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε. Αν τέλος προσεκτικά κανείς καταγράψει τα θέλω όλων των συμμετεχόντων, τότε θα καταλάβει ότι όλες οι σε πρώτη ανάγνωση προσωπικές φράσεις απεικονίζουν το στόχο μας για τον τόπο. Ξεδιπλώνουν τον οδικό χάρτη για τα όσα θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε, ώστε να μιλάμε στο μέλλον για την Καλαμάτα, τον τόπο της ζωής μας. Το Καλαμάτα τόπο ζωής αποτελεί από εδώ και στο εξής τις λέξεις που θα συνοδεύουν τη σκέψη μας και το στόχο μας από εδώ και πέρα. Είναι για μας ο τόπος, δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι το σύνολο του τοπίου, βουνό, θάλασσα, γη. Είναι οι μικρότεροι τόποι, οι μέρους δημοτικές ενότητες. Είναι οι στόχοι έξω και πέρα από τα εκλογικά όρια και την αντίστοιχη διαδικασία. Ο τόπος για εμάς είναι ο τόπος που μας μεγάλωσε, ο τόπος που μας καθόρισε. Σε αυτό το συνολικό τόπο διερευνούμε ισότιμα όλους τους μικρότερους τόπους και ενότητες. Άλλο ένα. Άλλο. Συνέχισε. Σε αυτόν τον τόπο αναζητούμε και εξερευνούμε τα τοπιογραφικά στοιχεία που τον καθιστούν μοναδικό. Τη θάλασσά του, το παράκτιο μέτωπο, την προκυμαία μας, είναι ο πλούτος της πόλης, είναι ό,τι μας καθορίζει.